Όξεις, για γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και η όξυση των λιμπεραλιστικών ανταγωνισμών στη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι οι θέσεις τους μιλάνε για ευρωπαϊκά ή και νατοϊκά σύνορα στο Αιγαίο, είναι επικίνδυνες και δεν έχουν καμία σχέση με την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Η νατοϊκή παρουσία στο Αιγαίο όχι μόνο δεν εμποδίζει, αλλά αποθρασύνει την τουρκική επιθετικότητα. Οι εξελίξεις επιβάλλουν ενίσχυση της πάλης για την απεμπλοκή της χώρας μας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς, δυνάμωμα της κοινής πάλης Ελλήνων και Τούρκων εργαζομένων ενάντια στις αστικές τάξεις και την πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Το κομμουνιστικό και εργατικό κίνημα σε κάθε χώρα, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των λαών, δεν πρέπει να μπουν κάτω από την ξένη σημαία υπεράσπισης του ενός ή του άλλου υπεραλιστή. Οφείλουν να υψώσουν τη δική τους σημαία, να αντιτάσσονται στις διάφορες πολεμοκάπηλες κραυγές και στη δημιουργία κλίματος εχθρότητας ανάμεσα στους λαούς. Να χαράξουν γραμμή πάλης που δεν αποσπά την υπεράσπιση συνόρων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, την πάλη για την ειρήνη των λαών, από το να βάλουν τέλος στο βάρβαρο σύστημα της εκμετάλλευσης που φέρνει φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά.